καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Καλά εσύ. Δόξα τω Θεώ. Καλά και εγώ. Να πω ότι μαζί μας είναι ο Γερμανός που από σήμερα και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δίνει την ευκαιρία σε όσους κάνουν τις αγορές τους από 99 ευρώ και πάνω με Payzy από την Κοσμοτέ, κερδίζουν το 25% της αξίας τους σε ευρώ για να τα ξοδέψουν όπως και όπου αυτοί θέλουν, χωρίς περιορισμούς. Ναι, ταιριάζει εντελώς αυτό που είπες Αλέξη, και θα έλεγα, επειδή πάντα το τελικό στο παγκόσμιο κύπελο με αυτή την επίγνωση και άρα με αυτή τη συνείδηση τον παρακολουθεί. Λες, βλέπω ένα μάτς που γίνεται μέρος των σημαντικότερων κεφαλαίων της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Τους θυμόμαστε περίπου έναν-έναν, δηλαδή ακόμη και τελικούς που δεν τους έχουμε ζήσει, θυμόμαστε, ξέρουμε ποιος έχει νικήσει και αναφερόμαστε σε αυτά τα παιχνίδια. Άρα έτσι κι αλλιώς θα είχε μια τέτοια θέση, θα έπαιρνε τη θέση του στην ιστορία. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό όλο που έχει συμβεί από το 75ο λεπτό του τελικού και μέχρι να τελειώσουν και τα πέναλτι, είναι πραγματικά το πιο συγκλονιστικό φινάλε και κάπως έτσι γίνεται και ο πιο συγκλονιστικός τελικός στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Ακόμα δεν έχουμε, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και αποτυπώνονται οι αριθμοί. Αν κάνω μια προβολή ας πούμε της ελληνικής τηλεθέασης στην παγκόσμια τηλεθέαση, δεδομένου ότι εδώ στην Ελλάδα ήταν περίπου το 75% των ανθρώπων που έβλεπαν τηλεόραση ήταν κολλημένοι στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν πρόκειται για το 75% του τηλεοπτικού πλανήτη. Δεν είμαι πολύ καλός σε αυτές τις αναγωγές, δηλαδή δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, γιατί σίγουρα σε κάποιες χώρες η τηλεθέαση θα πήγε στο 100%. Δηλαδή έχει κάνει ερώτηση σχετικά με την Αργεντινή. Για τη Γαλλία έχουμε. Ναι, για τη Γαλλία έχουμε, γιατί θεωρώ, χωρικάζω, κάνω μια εκτίμηση ας πούμε προτού μάθω τους αριθμούς, ότι στη Γαλλία στο διάστημα που η ομάδα τους επέστρεφε, δηλαδή στο τρίλεπτο, εκεί στο δίλεπτο που πανηγύρισε τα δύο γκολ που πέτυχε και ισοφάρισε, θα είναι ζήτημα να είναι πάνω από το 50% η τηλεθέαση. Και αυτό είναι και ένα μέρος της εξήγησης για όλο αυτό που παρακολουθήσαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Γιατί εξηγεί όλο αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν αυτή η τρέλα των Αργεντίνων να τα καταφέρουν, που δημιούργησε μια μεγάλη άβρα για την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι και τους βοήθησε πολύ να μπουν με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα όλα αυτά τα στοιχεία, τα ψυχικά και πνευματικά στοιχεία που χρειάζεται να έχει μια ομάδα στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για να καταφέρει να επικρατήσει. Και ακριβώς επειδή έχουν τέτοια τρέλα, με το που δέχθηκαν ένα γκολ παρέλυσαν και μέσα σε ένα λεπτό δέχτηκαν και δεύτερο και έβαλαν τον εαυτό τους αδικαιολόγητα με βάση το τι είχαμε δει μέχρι εκεί, σε όλη αυτή την περιπέτεια που έζησαν, που πιθανόν τώρα όταν και όποτε ηρεμήσει ο Λιονέλ Μέση, που δεν ξέρω πότε θα είναι, ή ο Λιονέλ Σκαλόνι, μπορεί να τους ρωτήσουμε και να πάρουμε την απάντηση ότι αν το ήξεραν το σενάριο θα το αγόραζαν, γιατί το έζησαν πιο έντονα από όσο μπορούσε να φανταστεί ο ανθρωπινός νους. Από την άλλη την πλευρά, δεν θα είχαν φτάσει εκεί αν μπορούσαν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους, και για μένα αυτή είναι και η εξήγηση για την όλη στάση που κράτησε ο Σκαλόνι σε όλο αυτό το παγκόσμιο κύπελο, που ήταν ο πιο, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, κρύος προπονητής. Δηλαδή κάποιος που δεν άλλαζε θερμοκρασία, δεν ήταν κρύος, ήταν σταθερός. Δεν άλλαζε θερμοκρασία ό,τι και αν συνέβαινε μες στο γήπεδο, που αυτό διδάσκονται οι προπονητές όταν εκπαιδεύονται στο κομμάτι της ψυχολογίας. Η τάση σήμερα είναι εσύ ο προπονητής πάντα κρατάς θετική στάση, είτε αυτό που συμβαίνει μέσα στο γήπεδο σε σχέση με το αποτέλεσμα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι για να χειροκροτείς την ομάδα σου πραγματικά και κυριολεκτικά, είτε συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο, δηλαδή η ομάδα σου χάνει, κινδυνεύει με παρνολεθρία, έχει δημιουργηθεί ένα σκηνικό που σε τρομάζει για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Σου αναλογεί η ευθύνη, γιατί στον πάγκο γυρίζουν και κοιτάζουν οι ποδοσφαιριστές για να πάρουν ψυχολογία. Στον προπονητή αναλογεί αυτή η ευθύνη της θετικής στάσης για να μπορέσει να τους υποστηρίξει
ψυχολογικά και να συνεχίσει να τους βοηθάει, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του προπονητή, να βοηθάει τους ποδοσφαιριστές να παίξουν καλά. Λέω λοιπόν ότι όλο αυτό συνέβη κυρίως λόγω της ψυχολογικής κατάστασης και της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η Αργεντίνη, αλλά συνέβη και επειδή απέναντι υπήρχε και ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος. Και νομίζω ότι αν αφαιρούσαμε τον Εμπαπέ από αυτό το παιχνίδι, τότε θα είχε χάσει όλη αυτή τη μαγεία που μας προσέφερε αυτό το μάτς. Και λέω ότι είναι και ο κυρίως λόγος που τελικά αυτόν τον τελικό τον κάνει όχι απλώς αξιομνημόνευτο, αλλά τον τοποθετεί πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι το είχαμε ξανακουβεντιάσει κάποια στιγμή. Σας έλεγα ότι πρόσφατα κάναμε με τον Μιχάλη Τσόχο μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια λίστα με τα 10 καλύτερα μάτς στην ιστορία του, στη σύγχρονη ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Δηλαδή, πιάσαμε από το Μουντιάλ το 82 και εδώ, γιατί το δικό μας κριτήριο, ας πούμε, για να κάνουμε την επιλογή ενός αγώνα ήταν να τον έχουμε ζήσει ως θεατές έναν αγώνα, ένα Μουντιάλ, ώστε να μπορούμε, γιατί αν δεν έχεις ζήσει κάτι και μόνο προσπαθείς να το νιώσεις μέσα από τις ιστορικές αναφορές, όσο καλές και αν είναι αυτές, δεν μπορείς, επειδή δεν μπαίνεις μέσα στο πλαίσιο της διεξαγωγής του παγκοσμίου κυπέλλου και των αγώνων, δεν μπορείς να το νιώσεις ολοκληρωμένα. Οπότε είπαμε να κοιτάξουμε από το 82 μέχρι εδώ. Λέω λοιπόν ότι από το 82 μέχρι εδώ, εγώ ο μόνος τελικός που μπορώ να τον βάλω κοντά, χωρίς να μπορώ να κάνω απόλυτη σύγκριση, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου το 1986 που ήμουν 13 ετών, αλλά τον θυμάμαι εκείνον τον τελικό της Αργεντινής με τη Γερμανία ως έναν συγκλονιστικό τελικό, γιατί από το πουθενά, γιατί πραγματικά γύριζε από το πουθενά η Γερμανία εκεί και ισοφάριζε το παιχνίδι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας, στο τελευταίο δεκάλεπτο, για να το πάρει το παιχνίδι η Αργεντινή με τον Μαραντόνα και τον Μπουρουσάγα. Και λέω, και τότε ήταν σαν να μην υπήρχε αντίπαλος για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, και ξαφνικά εμφανίστηκε η Γερμανία και έδωσε όλο αυτό το φινάλε σε εκείνον τον τελικό. Έκτοτε δεν υπήρξε κάποιος που να έχει τόσο τρελή διακύμανση, που να αλλάζει χέρια το τρόπαιο, που να βλέπεις, ειδικά ένα από τα πρώτα πράγματα που υποσχέθηκα στον εαυτό μου χθες το βράδυ είναι κάποια στιγμή να καταφέρω να ξαναπαρακολουθήσω με κρύο κεφάλι την παράταση, γιατί υπάρχει ένα διάστημα στην παράταση που ο ρυθμός είναι τέτοιος που μέσα σε ένα λεπτό, ένα αγωνιστικό λεπτό, έχουν μεγάλη ευκαιρία και οι δύο ομάδες. Και αυτό τα βλέπουμε καμιά φορά και ψυχαγωγούμαστε με αυτό όταν συμβαίνει σε συνηθισμένους αγώνες, ή έστω όταν συμβαίνει και στο επίπεδο του Champions League που λες παίζονται πολλά. Αλλά όταν το βλέπεις αυτό και συμβαίνει στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου και στην παράταση κιόλας, είναι κάτι που εγώ λέω ότι γενικώς όλο αυτό που εκτελήχθηκε από το 1975 και μετά είναι βγαλμένο από, έχει ξεπεράσει την επιστημονική φαντασία. Δηλαδή είναι κινηματογραφικό σενάριο που αν το εμφάνιζε ο σεναριογράφος σε μια εταιρεία για να αποφασίσει αν θα βάλει λεφτά, αν θα επενδύσει πάνω στο σενάριό του, ή που θα τον έπαιρνε αγκαλιά και θα του έλεγε ρε μεγάλε τι σκέφτηκες, ή που θα τον πέταγε με τις κλωτσές έξω και θα έλεγε εντάξει τώρα είμαστε σινεμά, αλλά δεν μπορούμε να το παρακάνουμε τόσο και να παρουσιάζουμε τέτοιες τρέλες, ας πούμε, στον θεατή. Είναι τόσο ακραίο αυτό όλο που είδαμε. Και δεν είναι ένα μάτς που σηκώνει πολύ μεγάλη ανάλυση στο τακτικό κομμάτι ή σε σχέση με την επιλογή των προπονητών στη διαχείριση του μάτς. Δεν λέω πως δεν έπαιξαν το ρόλο τους, προφανώς και έπαιξαν, αλλά κυρίως με όρους ψυχολογικούς όλο αυτό μπορεί να αναλυθεί, και είναι και μια απόδειξη, μάλλον είναι ένα καλό παράδειγμα για να πείσει αυτούς που όταν ακούν τους αναλυτές να μιλούν για το ψυχολογικό κομμάτι, γενικώς για το ρόλο που παίζει η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο, θα έλεγα γενικά στα ομαδικά αθλήματα, αλλά τώρα εγώ εστιάζω στο ποδόσφαιρο και επειδή επιπλέον όλων είναι αυτό που έχω μελετήσει περισσότερο. Λέω ότι καμιά φορά ακούγονται οι αναλυτές ή οι προπονητές, καμιά φορά και οι ποδοσφαιριστές, να αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό, και ο κόσμος νομίζει ότι είναι μια ελαφριά ανάλυση αυτή, ότι δεν έχει βάθος, ότι κάποιος υπεκφεύγει όταν μιλάει για την ψυχολογία και δεν μιλάει για την τακτική, ότι προσπαθεί να κρύψει πίσω από τις ψυχολογικές συνθήκες
τις δικές του ευθύνες για τις τακτικές του επιλογές όταν πρόκειται για προπονητή ή για τις ατομικές ευθύνες που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής για το πώς έχει διαχειριστεί μια κατάσταση του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτό εδώ το χθεσινό, που εύκολα μπορεί να καταλάβει και το γυμνό μάτι ότι η ψυχολογία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, και αναφέρομαι τώρα σε όλο αυτό το πλαίσιο που στήθηκε προτού καν αρχίσει το παιχνίδι, δηλαδή το γεγονός ότι μέσα στο γήπεδο υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες Αργεντίνοι, 40 και βάλε, και υπήρχαν κάτι τύπου 5.000 Γάλλοι. Ακόμη από εκεί νομίζω, χωρίς να έχει δει κάποιος το τι συνέβαινε στην Αργεντινή και τι συνέβαινε στη Γαλλία στις ώρες που περίμεναν την έναρξη του τελικού, μόνο την εικόνα στο γήπεδο να κοίταζε, καταλάβαινε ότι υπήρχε ένα έθνος που καίγεται να δει το τρόπαιο και ένα άλλο που όχι ακριβώς αδιαφορεί, ναι, αλλά δεν πεθαίνει, δεν τρελαίνεται, δεν είναι αυτό που θα του γεμίσει τη ζωή ή θα του αδειάσει τη ζωή. Και κάπως έτσι ήταν και η συμπεριφορά των Γάλλων ποδοσφαιριστών μετά από τη λήξη του παιχνιδιού. Ναι. Και επειδή βλέπαμε το παιχνίδι παρέα με τον Νίκο Νταμπίζα, ο οποίος είχε μια προηγούμενη παράσταση που είχε δει τους Γάλλους να φεύγουν ιτημένοι από μια μεγάλη διοργάνωση το 2004 στην Πορτογαλία, όταν η Ελλάδα νίκησε τους Γάλλους, που ήταν, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί τότε για την κατάκτηση του τροπαίου. Μας έλεγε ακριβώς αυτό, ότι το πόσο εντύπωση του είχε κάνει, και συζητάμε τώρα για έναν πρώην πια ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε πολύ υψηλές παραστάσεις, δηλαδή έπαιζε στην Premier League εκείνο τον καιρό, που είχε εκπλαγεί με το, όχι απάθεια ακριβώς, με την ικανότητα των Γάλλων στην πραγματικότητα να βγαίνουν από αυτό το μάτσο που έχουν ιτηθεί από, όχι outsider, από το μεγαλύτερο outsider της διοργάνωσης, και έχουν αποκλειστεί. Και τους έβλεπε να βγαίνουν και να είναι χαλαροί, να είναι χαμογελαστοί, να βγαίνουν στα τηλέφωνα, να συνεχίζουν τη ζωή δηλαδή. Και προσπαθούσε να καταλάβει πώς το κάνουν. Και λέω ότι και χθες αυτό συνέβαινε. Έχαναν 2-0 και συνέχιζαν σαν να μην χάνουν 2-0, με την ίδια νοθρότητα για εμάς, στα δικά μας μάτια φαινομενικά. Την ίδια ώρα που οι αντίπαλοι είτε έβαζαν γκολ είτε δέχονταν γκολ, ξεσπούσαν. Διαρκώς ξεσπούσαν οι Αργεντίνοι. Ο πανηγυρισμός του Μέση στο τρίτο γκολ της Αργεντινής είναι πανηγυρισμός κάποιου που έχει κατακτήσει κάτι που το θέλει πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή βιαζόταν και εκείνος ο ίδιος να λυτρωθεί. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό που ζήσαμε πραγματικά είναι ιστορικό. Και ήταν και λίγο βγαλμένο από τις ευχές των ποδοσφαιρόφιλων, γιατί αυτό εδώ ήταν ένα μουντιάλ που είχε πάρα πολλούς λόγους. Σε κάποιους λειτουργήσε αποτρεπτικά στο σύνολό του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν το παρακολούθησαν το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί κατ' επιλογή. Επειδή όλο αυτό που πρέσβευε ένα μουντιάλ που έγινε εκεί που έγινε και με τον τρόπο που ανατέθηκε κτλ. Δεν ήταν κάτι που ήθελαν να παρακολουθήσουν. Λέω λοιπόν ότι για αυτούς που το παρακολούθησαν με την ελπίδα, την προσδοκία, την προσμονή να δουν το ποδόσφαιρο και να αφήσουν στην άκρη όλα τα υπόλοιπα, το ποδόσφαιρο κατάφερε με αυτόν τον μαγικό τρόπο να μας κάνει να το νιώθουμε αυτό το Μουντιάλ ως ένα ωραίο Μουντιάλ, μόνο ότι υπάρχουν τόσα πράγματα εκεί που δεν είναι ωραία και που ορισμένα από αυτά είναι και πολύ πιο σοβαρά από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Λέω, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι των αγώνων, μπορούμε να πούμε ότι αποζημιωθήκαμε ως ποδοσφαιρόφιλοι. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία έχουμε αποζημιωθεί. Επίσης βλέπω ότι η φωνή του Βασίλη κρατήθηκε τελικά. Βασίλη, πήγε καλά το Σαββατοκύριακο η κατάσταση, εντάξει. Όπως ακούσαμε και στον Αντένα. Εντάξει, όλα καλά. Πήγαμε με αφωνία μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου που για το μικρό τελικό και μετά αφωνία μέχρι χθες το απόγευμα και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν τέλος καλό, όλα καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, παιδιά, ότι και σήμερα ήταν μαζί μας το ευλογημένο που είναι plant-based, χωρίς λακτόζη, γλουτένη και συντηρητικά. Παρασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας φυτικές πρωτεσίλες και είναι εμπλουτισμένο με την πολύτιμη βιταμίνη Β12. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σου, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Σαμπράκος.